τη πάντασή μας. Να πούμε και δύο σκέψεις, αδελφοί μου. Η εβδομάδα αυτή που διήλθαμε, και όπως έχουμε πει, η εβδομάδα ξεκινάει από την Κυριακή και τελειώνει στο Σαββάτο. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της εβδομάδας αυτή που διήλθαμε. Η εβδομάδα είχε πάρα πολλούς μεγάλους Αγίους που εόρταζε η Εκκλησία μας. Ήταν καταρχάς ο Άγιος Παύλος ο Θηβαίος, ήταν ο Μέγας Αντώνιος, ο Άγιος Αθανάσιος και ο Άγιος Κύριλλος, ο Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας, ο Ασκητής, μεγάλοι Άγιοι, τους οποίους η Εκκλησία μας ετοιμούσε με εκκλησιαστική αργία, κατάλυση ίνου και ελαίου κλπ. Και την εβδομάδα αυτή εόρταζε και ο Άγιος Μάρκος, ο Επίσκοπος Εφέσου, ο Ευγενικός, στις 19 του μηνός, προχθές δηλαδή, του οποίου, στο όνομα του οποίου είναι και ο ναός αυτός που βρισκόμεθα, και σήμερα εορτάζουμε τον Άγιο Μάξιμο, τον Ομολογητή, ένα μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, δογματικό πατέρα, ο οποίος πολλά υπέστη σε μια δύσκολη περίοδο της Εκκλησίας μας, χάρη της πίστεως και της Ορθοδοξίας. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να στραφούμε στους δύο αυτούς Αγίους, στον Άγιο που τιμάται και η Εκκλησία εδώ που βρισκόμεθα, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό και τον Άγιο Μάξιμο που εορτάζει σήμερα, τον Ομολογητή, και να κάνουμε κάποιες σκέψεις, οι οποίες πάντοτε σκέψεις που κάνουμε είναι προσαρμοσμένες στις σημερινές ανάγκες της Εκκλησίας μας και προκειμένου να μην λέμε απλώς ιστορικά γεγονότα και να διηγούμεθα βίους Αγίων προστέρψη της ακοής, για να μας ευχαριστήσει τα αυτιά, δηλαδή ότι είπαμε ωραία λόγια για τους Αγίους, αλλά να λέμε κάποια πράγματα τα οποία θα μας είναι χρήσιμα για τις σημερινές ανάγκες της Εκκλησίας μας και προκειμένου να προσπαθήσουμε κι εμείς κάτι να πάρουμε από τους Αγίους, το οποίο θα το εφαρμόσουμε στην καθημερινή μας ζωή, στις ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στην Εκκλησία. Γιατί η μίμηση των Αγίων είναι ο σκοπός ο δικός μας, να μιμούμε θα τους Αγίους, να παίρνουμε δύναμη και θάρρος από αυτούς και να πάρουμε παράδειγμα, να παραδειγματιζόμεθα από τους Αγίους μας. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα ξεκινήσω από τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό που εόρταζε προχθές, και να πούμε δύο σκέψεις σχετικές με τη σημερινή εποχή, γιατί βρέθηκαν και κάποιοι οικουμενιστές και αντικουμενιστές οι οποίοι κατηγόρησαν τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, και θα σας πω εν συνεχεία τι και πώς και γιατί τον κατηγόρησαν. Ότι ήταν ενδοτικός κάπως στο θέμα των παπικών, επειδή προσεφώνησε εκεί στη Σύνοδο της Φλωρεντίας και της Φεράρας, που στην εναρκτήρια ομιλία που την έκανε ο ίδιος από πλευράς Ορθοδόξων, προσεφώνησε τον Πάπα και τον είπε Αγιότατο. Και όχι μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές τον είπε Αγιότατο μέσα στην ομιλία. Καταρχάς, να θυμηθούμε λίγο το συναξάρι του Αγίου Μάρκου, για να καταλάβουμε πού τον έχει θέσει τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό η Εκκλησία μας. Τι αυτή η μέρα λέει στις 19 του μηνός, μετά από τους Αγίους που απαριθμεί, τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, τον Άγιο Μακάριο τον Αλεξανδρέα και κάποιους άλλους Αγίους, λέει ότι αυτή η μέρα μνήμη του εναγίης πατρός Μάρκου, επισκόπου Εφέσου του Ευγενικού, του της Ορθοδοξίας, μονομάχου και Ορθοδόξου φύλακος. Δηλαδή ήταν ο μονομάχος της Ορθοδοξίας και αυτός που την υπερασπίστηκε και την εφύλαξε την Ορθοδοξία. Ήταν ο μονομάχος. Μονομάχος σημαίνει κάποιος που πάλεψε μόνος του. Και είναι σπάνιο το φαινόμενο αυτό να υπάρχει μία σύνοδος η οποία είχε προετοιμαστεί για να ονομαστεί οικουμενική και να υπάρξει μόνο ένας Ορθόδοξος μέσα εκεί. Τελικά δηλαδή να υπάρξει μόνο ένας Ορθόδοξος που να υπερασπιστεί τα Ορθόδοξα δόγματα, την πίστη των πατέρων μας. Γι' αυτό λέγεται μονομάχος και προασπιστής και φύλακας της πίστεως και της Εκκλησίας. Και λέει το δύστιχο που ακολουθεί συνήθως μετά από κάθε Άγιο, πρέπει να ξέρουμε και λίγο το τυπικό της Εκκλησίας, ακολουθεί και ένα δύστιχο, ένα δωδεκασύλλαβο με μέτρο, τονισμένες και άτονες συλλαβές, μακρές και βραχίες κλπ, που είναι σαν ποιητικό το δωδεκασύλλαβο αυτό, και λέει το εξής για τον Άγιο Μάρκο. Κρατεί μεν μυθικός άτλας όμις πόλων, κρατεί δε αληθώς Μάρκος Ορθοδοξία. Τότε
με τους μύθους των αρχαίων Ελλήνων, ο Άτλας, ελέγαν οι αρχαίοι Έλληνες, ότι κρατούσε στους ώμους του τη γη. Ο πόλος που λέει εδώ, που αναφέρεται, πότε αναφέρεται για τη γη, πότε για τον ουρανό και πότε για κάποιον άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται, αυτό θα πει πόλος στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Τώρα εδώ εννοεί τη γη. Κρατεί, λέει, ο Άτλας, λέει, τη γη, μυθικός, κατά τον μύθο, στους ώμους του. Κρατεί δε αληθώς, κατά αλήθεια, Μάρκος, ορθοδοξία. Στα αληθινά όμως, λέει, ο Άγιος Μάρκος κρατάει την ορθοδοξία. Και εδώ έχουμε να πούμε το εξής, για να μεταφέρουμε στη σημερινή κατάσταση συζήτηση. Έτσι. Λένε μερικοί ότι την Εκκλησία δεν τη σώζουμε. Στην Εκκλησία μπαίνουμε για να σωθούμε. Σωζόμεθα, δεν σώζουμε την Εκκλησία. Και ακούγεται αυτό καθημερινά και δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε. Σωζόμεθα στην Εκκλησία. Την σώζουμε την Εκκλησία. Την σώζουμε και σωζόμεθα μαζί. Τι γίνεται σε αυτό το σημείο? Ο Άγιος Μάρκος, λέει, κρατούσε, λέει, στους ώμους του την Εκκλησία, την Ορθοδοξία. Αυτό θα πει Εκκλησία. Την Ορθοδοξία, την Εκκλησία. Είναι ταυτόσιμες έννοιες. Άμα δεν την κρατούσε ο Άγιος Μάρκος σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τι θα γινόταν η Ορθοδοξία? Πού θα στηριζόταν? Θα κατέβαιναν άγγελοι να τη στηρίξουν, να τη σώσουν? Σε αγγέλους ανέθεσε ο Θεός τη φύλαξη της Εκκλησίας μας ή σε εμάς τους ιδίους τους Ορθοδόξους? Γι' αυτό κάνανε τους αγώνες οι Αγίοι μας, γι' αυτό έπαθαν, γι' αυτό μαρτύρησαν, γι' αυτό θυσιάστηκαν, γι' αυτό τον Άγιο Μάξιμο που γιορτάζει σήμερα του κόψαν τη γλώσσα, του κόψαν το δεξί χέρι που έγραφε, τη γλώσσα που μιλούσε κλπ. Γι' αυτό έπαθαν αυτό, για να φυλάξουν την Εκκλησία, για να σώσουν την Εκκλησία, όσοι η Εκκλησία μένοντας καθαρή, να μπούμε κι εμείς μέσα να καθαριστούμε. Άμα η Εκκλησία προσβληθεί από τον ιόν, την αρρώστια, τη μόλυνση, τη αιρέσεως, δεν μπορεί ούτε εμάς να καθαρίσει και να σώσει, ούτε κι εμείς να τη σώσουμε την Εκκλησία, γιατί έχει προσβληθεί, έτσι. Αλλά πρέπει να μείνει ανέπαφη η Εκκλησία από τη μόλυνση τη αιρέσεως. Και αυτό έκανε ο Άγιος Μάρκος και έσωσε την Ορθοδοξία, κρατώντας στους ώμους του κατά αλήθεια, και εσώθηκε μέσα στην Εκκλησία. Αυτό λοιπόν συμβαίνει με την Εκκλησία. Πρέπει να αγωνιστούμε λοιπόν να τη σώσουμε την Εκκλησία από την αίρεση, για να μπορέσουμε και εμείς μέσα στην Εκκλησία να σωθούμε, αν παραμείνει καθαρή από την αίρεση η Εκκλησία. Αν είναι εσπυλωμένη, όπως λέει ο Ιστοδός Στουδίτης, και βεβορβορωμένη, βρώμικη δηλαδή, από την αίρεση και λοιπά, πώς θα μπορούμε να καθαριστούμε μέσα εμείς αυτή? Πρέπει να αγωνιστούμε λοιπόν να τη διατηρήσουμε καθαρή. Και όχι όπως λένε κάποιοι από τη Μητρόπολη του Πειραιός, ότι δεν σώζουμε εμείς την Εκκλησία, αλλά σωζόμεθα. Οι πατέρες αγωνίστηκαν να τη σώσουν την Εκκλησία, να την κρατήσουν καθαρή από την αίρεση, γι' αυτό έπαθαν. Και οι πατέρες που σήμερα αναφέρουμε και τόσοι άλλοι Άγιοι, γι' αυτό έπαθαν. Ο Άγιος Αθανάσιος που γιόρταζε αυτές τις ημέρες και αυτός, γι' αυτό έπαθε, για να διατηρήσει καθαρή από την αίρεση την Εκκλησία, ώστε μπαίνοντας οι μετέπειτα γενναίες, που και αυτές οι γενναίες αγωνίστηκαν να μείνει καθαρή η Εκκλησία, να σωθούν και αυτοί μέσα στην Εκκλησία. Να καθαριστούν, να αγιαστούν με τα μυστήρια, με το Άγιο Βάπτισμα, τη Θεία Κοινωνία κλπ. Και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο να υιοθετηθούν και να σωθούν. Αυτό λοιπόν έκανε ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Και θα σας πω εν συνεχεία για τον Άγιο Μάρκο αυτό που σήμερα τον κατηγορούν οι οικουμενιστές κυρίως, αλλά και οι αντιοικουμενιστές κατηγορούν τον Άγιο Μάρκο ότι έκανε συγκατάβαση, έκανε οικονομία ο Άγιος Μάρκος στους παπικούς όταν προσήλθε στη σύνοδο της Φλωρεντίας και της Φεράρας και είπε αυτόν τον λόγο, τον εναρκτήριο λόγο της συνόδου και απεκάλεσε τον Πάπα Αγιότατο. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί πηγαίνοντας εκεί ο Άγιος Μάρκος πήγε με το σκοπό, όπως ελπίζανε οι Ορθόδοξοι, ότι θα γίνει ένωση και συγκαταβαίνοντας λοιπόν, να μην τον πει αιρετικό τον Πάπα, συγκαταβαίνοντας λοιπόν τον είπε Αγιότατο 2-3 φορές με στην ομιλία του. Αλλά τι συνέβη στη συνέχεια? Παίρνουν αυτό το μόνο το κομματάκι, γι' αυτό όταν απομονώνουμε κάποια χωρία από την Αγία Γραφή, από τους πατέρες, κάνουμε αυτό που κάνουν και οι Αχωβάδες. Αυτό κάνουν τώρα οι οικουμενιστές και οι αντικουμενιστές. Παίρνουν μια λέξη μόνο του Αγίου, την απομονώνουν από όλο το άλλο κείμενο και όλη την άλλη ομιλία και λένε να έκανε συγκατάβαση, έκανε οικονομία, τον είπε Αγιότατο. Άρα τι σημαίνει αυτό? Έχει και προεκτάσεις. Άρα έχουν χάρη Θεού οι παπικοί για να είναι Αγιότατος ο Πάπας. Έχουν μυστήρια αληθινά για να είναι Αγιότατος κατά τον Άγιο Μάρκο ο Πάπας. Και του λέει λοιπόν εν συνεχεία
στη συνέχεια του λόγου του, του απαριθμεί και του λέει του Πάπα, μέσα στη σύνοδο όλο, του λέει του Πάπα όλα τα θέματα αυτά στα οποία υπέπεσαν οι Δυτικοί, οι Λατίνοι και εξεκόπηκαν από την αλήθεια και την Ορθοδοξία. Του αναφέρει για το Φιλιόκβε, του αναφέρει για τα άζημα. Του λέει μέσα εκεί ότι ο άρτος, ο άζημος ονομάζεται στην Αγία Γραφή άρτος κακώσεως και εσείς λειτουργείτε με άζημα. Του μιλάει για το καθαρτήριο πυρ και για όλα τα υπόλοιπα. Δεν είχαν πολλές αιρέσεις τότε. Δεν είχαν 3-4 αιρέσεις ήταν όλες και όλες. Δεν είχαν ούτε το πρωτείο ούτε το αλάθιο. Προσπαθούσαν να το επιβάλλουν, αλλά δεν είχε γίνει δόγμα. Έγινε πολύ μετέπειτα σαν δόγμα το πρωτείο και το αλάθιο του Πάπα και τόσα άλλα πράγματα εν συνεχεία. Τα αγάλματα που βάλανε η κτιστή χάρη και όλα αυτά τα πράγματα έτσι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο του αναφέρει όλες τις πλάνες που έχουν οι παπί και του λέει να τις διορθώσει μέσα στη σύνοδο της Φλωρεντίας και της Φεράρας. Και μάλιστα του λέει και το εξής σε ένα σημείο της ομιλίας του Άγιος Μάρκος. Λέει κάποτε, πριν από αιώνες, είμαστε ενωμένοι και εμείς οι Ανατολικοί και εσείς οι Δυτικοί και λέγαμε τα ίδια πράγματα ως προς την πίστη και γι' αυτό είμαστε ενωμένοι. Και συμφωνούσαμε, λέει, και μεταξύ μας και με τους Αγίους. Σήμερα, λέει, έχουμε διάσταση. Και ενώ εμείς λέμε πάλι τα ίδια πράγματα και συμφωνούμε με τους Αγίους, εσείς δεν λέτε τα ίδια πράγματα και διαφωνείτε και με εμάς και με τους Αγίους. Καταλάβετε τη σκέψη του Αγίου Μάρκου. Όταν εφόσον λέει ότι εμείς συμφωνούμε τώρα με τους Αγίους, σημαίνει ότι εσείς φύγατε. Εσείς είστε αιρετικοί. Και του λέει στην συνέχεια να διορθώσεις αυτά τα οποία, στα οποία ασφάλατε οι Δυτικοί. Να παραδώσετε, λέει, το σύμβολο της πίστης όπως το πήρατε, όπως το παραλάβετε από τους Αγίους Αποστόλους. Χωρίς την προσθήκη του Φιλιόκβε. Τα άζημα και όλα αυτά τα πράγματα να τα διορθώσετε και τότε, λέει, θα γίνει χαρά στον ουρανό και εσύ, λέει, το όνομά σου, λέει, θα μακαρίζεται στον Πάπα τον Ευγένιο κλπ. Άμα, λέει, δεν γίνει αυτό το πράγμα, τότε, λέει, ο Θεός, λέει, να φροντίσει για την Εκκλησία του. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο εμείς. Αυτά του είπε μέσα σε αυτό το λόγο και παίρνουν οι οικουμενιστές λοιπόν μία λέξη, δεν λένε όλα τα άλλα που του είπε μέσα στη σύνοδο. Μακάρι να πείτε κι εσείς να πει ο Πατριάρχης σήμερα στον Πάπα αγιότατο και παναγιότατο να του πει και να του πει μετά διόρθωσε αυτό, διόρθωσε εκείνο γιατί δεν συμφωνείς με τους πατέρες, ούτε και με εμάς, ούτε και με τους πατέρες. Και τότε θα γίνει η ένωση. Αλλά εμείς παίρνουμε μία λέξη μόνο από το κείμενο αυτό του Αγίου Μάρκου και λέμε να και ο Άγιος Μάρκος αναγνώρισε τον Πάπα σαν αγιότατο. Έκανε οικονομία, γιατί περί οικονομίας ο λόγος. Ο Άγιος Μάρκος λοιπόν ήταν αυστηρότατος και εν συνεχεία λοιπόν, εν συνεχεία, όταν είδε την αδιαλαξία των παπικών, ο Άγιος Μάρκος ότι δεν είχαν σκοπό αυτοί να αλλάξουν τίποτα. Είχαν σκοπό να υποτάξουν την Ορθοδοξία και μάλιστα στην ανάγκη που είχε τότε και την πολιτική και τη στρατιωτική ανάγκη και την οικονομική ανάγκη που είχε τότε το κράτος, γιατί έξω από την πόλη, στα περίχωρα εκεί της πόλεως, ήταν οι Τούρκοι και σχεδόν την επολιορκούσαν την εποχή εκείνη. Ο Άγιος Μάρκος λοιπόν εστάθηκε σαν ένας λέοντας μέσα στη σύνοδο, ήταν ο μόνος που δεν υπόγραψε την απόφαση και είπε τότε ο Πάπας Μάρκος ούχ υπέγραψε επιείσαμεν ουδέν, δεν κάναμε τίποτα, λέει, γιατί δεν υπέγραψε ο Μάρκος. Γι' αυτό τον λέει το συναξάρι μονομάχο της Ορθοδοξίας, μονομάχος, μόνος του επολέμησε και δεν επολέμησε μόνο με τους παπικούς. Το πιο δύσκολο αυτό είναι, επολέμησε και με τους δικούς μας, τους ανατολικούς, οι οποίοι και αυτοί είχαν γίνει πλέον λατινόφρονες, πιεζόμενοι από τον αυτοκράτορα, λόγω της ανάγκης της πόλεως, της στρατιωτικής και της οικονομικής ανάγκης και της βοηθείας που περίμενε από τη Δύση και είχαν γίνει και αυτοί οι λατινόφρονες. Και πολεμούσε λοιπόν στο τέλος όχι μόνο με τους παπικούς αλλά και με τους ημετέρους εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Το να πολεμάς με τους εχθρούς όπως κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί με τους δωλολάτρες κλπ. Ή μετέπειτα ο Άγιος Αθανάσιος πολεμούσε με τους Αριανούς κλπ. Και οι άλλοι πατέρες. Με τους Νεστοριανούς και όλες τις άλλες αιρέσεις, αλλά υπήρχε η πλευρά των Ορθοδόξων. Όταν όμως η πλευρά των Ορθοδόξων γίνει και αυτή ενδοτική και προδώσει την πίστη, τότε πολεμούσε ο Άγιος Μάρκος, αυτό είναι το μεγαλείο του Αγίου Μάρκου, πολεμούσε και με τους συμμετέρους. Αυτό το πράγμα συμβαίνει και σήμερα.
ο οικουμενισμός έχει διαβρώσει την Ορθοδοξία και πολεμάμε κι εμείς μεταξύ μας πλέον. Βλέπετε, πολεμάμε μεταξύ μας, όπως έκανε και ο Άγιος Μάρκος όταν κάνανε οι Ορθόδοξοι πλέον κατηδίαν συνάξεις για να συσκεφθούν για αυτά που προτείναν οι παπικοί κλπ. Ο Άγιος Μάρκος έλεγε κάτι και όλοι οι άλλοι αντιστεκόντουσαν. Οικονομία και οικονομία και οικονομία. Και σε κάποια στιγμή, τώρα τα ενθυμούμε από τα πρακτικά που έχει γράψει ο Σίλβερτος, ο Σιρόπουλος, σε κάποια στιγμή λέει ο Άγιος Μάρκος, να διαβάσουμε, λέει, τι λέει σε αυτό το σημείο ο Καβάσιλας. Ου, φωνάξαν όλοι, είναι αυστηρός. Τότε λέει να πάρουμε, λέει, τον Βέκο, λέει, να διαβάσουμε τον Βέκο, αφού δεν θέλει τον Καβάσιλα. Αυτόν δηλαδή που είχε προδώσει τότε, έτσι, την πίστη μας, αφού δεν θέλει τον Καβάσιλα, να πάρουμε ένα προδότη της πίστεως. Τέτοια γινόντουσαν μεταξύ των Ορθοδόξων, αντιστεκόντουσαν οι ίδιοι οι Ορθόδοξοι στον Άγιο Μάρκο. Και σκεφτείτε οι παπικοί μετά, όταν είχαν και τη συμπαράσταση των λεγόμενων Ορθοδόξων. Και στάθηκε μόνος του, σιωπών από τότε, λέει, και αλγών, όπως γράφει ο Σιρόπουλος. Δηλαδή, σιωπούσε και πονούσε μέσα του, πληγωνόταν μέσα του για την προδοσία της πίστεως. Και όταν γύρισε πίσω ο Άγιος Μάρκος, ήδη από τη σύνοδο της Φλωρεντίας, όταν είδε ενδοτικούς και με τη διάθεση να προδώσουν οι Ορθόδοξοι, ήδη από τότε αποτυχίστηκε από αυτούς. Από τότε δεν πήγαινε ούτε στις συνάξεις που κάνανε οι Ορθόδοξοι, όχι με τους παπικούς. Είχε απομακρυνθεί και σε κάποια σύναξη που θέλανε κάτι ο αυτοκίνητο να το ρωτήσει, ψάχναν να το βρούνε. Τον Ορθόδοξο τη σύναξη, όχι με τους παπικούς. Και τον βρήκανε και τον εφωνάξανε. Δεν πήγαινε ούτε εκεί. Ήταν αποτυχισμένος πριν υπογραφτεί η συμφωνία, όχι όπως λένε οι αντικουμενιστές, μετά που υπογράφτηκε η συμφωνία. Αποτυχίστηκε από τους Ορθοδόξους όταν τους είδε ενδοτικούς και έτοιμους να προδώσουν την πίστη. Και όταν γύρισε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη ο Άγιος Μάρκος, όταν γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, ήταν αυτός ο οποίος οργάνωσε τον αγώνα όλων εναντίον της αιρέσεως του παπισμού, οι οποίοι είχαν χωριστεί τότε οι Ορθόδοξοι, ο λαός τότε είχε χωριστεί σε Λατινόφρονες και σε Ορθοδόξους. Ήταν αυτοί που θέλανε την ένωση με τον Πάπα χάρη της βοηθείας, έτσι. Γιατί είπαμε οι Τούρκοι ήταν έξω από την πόλη σχεδόν. Και οι Ορθόδοξοι, οι οποίοι θέλανε, καλύτερα λέει, προτιμάμε τους Τούρκους παρά τον παπισμό, που τον είχαν νιώσει και πιο μπροστά από αυτούς με τις σταυροφορίες και με όλα αυτά τα δεινά που είχαν προκαλέσει στην πόλη οι σταυροφόροι, που έπαθε τέτοια μεγάλη ζημιά η πόλη από τους σταυροφόρους που ήταν με την ευλογία του Πάπα σταλμένοι για να υποδουλώσουν κατ' ουσίαν την Κωνσταντινούπολη. Έπαθε τέτοια ζημιά η πόλη που δεν την έπαθε μετά ούτε με τους Τούρκους. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Μάρκος άφησε διάδοχό του μετά τον Γεώργιο το Σχολάριο σαν Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης για να οργανωθεί η αντίσταση και να επανέλθουμε πάλι στην Ορθοδοξία. Αυτός ήταν ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός και θα σας πω και ένα περιστατικό για να κλείσουμε με τον Άγιο Μάρκο και να πάμε στον Άγιο Μάξιμο, να σας πω και λίγα πράγματα για τον Άγιο Μάξιμο. Ένα περιστατικό το οποίο μας αφορά όλους μας εμάς, το οποίο το περιγράφει στα απομνημονεύματά του, που περιέγραψε τα πρακτικά της Συνόδου της Φλωρεντίας κλπ. Και τα μετέπειτα γεγονότα που γυρίσαν οι Ορθόδοξοι, οι Ανατολικοί Ορθόδοξοι εντός εισαγωγικών στην Κωνσταντινούπολη, τα γεγονότα μετά τα περιγράφει ο Σίλβερστος ο Σιρόπουλος. Ήτανε μέγας εκκλησιάρχης της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως. Λέει λοιπόν ένα περιστατικό ότι όταν έγινε η εκλογή του νέου Πατριάρχη, ήταν Λατινόφρονας, ο Μητροφάνης ο Κιζίκου, τον κάνανε Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Πήγε κάποιος, λέει, ιερέας από ένα χωριό εκεί κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Πήγαινε και δεν είχε και άλογο, δανείστηκε και ένα άλογο και πήγε να δει όλη αυτή την τελετή που γίνεται η πρόβληση, η λεγόμενη πρόβληση του Πατριάρχη. Που ξεκινούσε από τα ανάκτορα, πήγαινε μετά στην Μεγάλη Εκκλησία, γινόταν εκεί δοξολογίες και όλα αυτά τα πράγματα, οι λόγοι που εκφωνόντουσαν. Πήγε και αυτός να δει, ο ιερέας, να δει τι γίνεται. Δεν είχε ξαναδεί να γίνεται ενθρόνηση Πατριάρχου. Το απόγευμα λοιπόν ήταν η μέρα της αναλήψεως, η παραμονή της αναλήψεως, μεγάλη γιορτή. Έτσι, δεσποτική γιορτή. Το απόγευμα λοιπόν δεν πατάει κανένας στην εκκλησία του. Την άλλη μέρα το πρωί δεν του φέρε κανένας πρόσφορο, ούτε ήρθε κανένας να λειτουργηθεί. Αγανάκτησε λοιπόν αυτός και λέει: τέτοια μέρα να μην έρθουν οι χριστιανοί. Δεν του έχουν ξανακάνει αυτό. Και του λένε: Λατινοφρόνησε, σε πρόθεσε την πίστη, του λένε οι χριστιανοί. Μα εγώ πώς πρόθεσα την πίστη, λέει, τι έκανα. Λέει, πήγες εκεί, ήσουνα και εσύ, λέει, στην τελετή αυτή που γινότανε με το Λατινόφρονο Πατριάρχη, ήσουνα και εσύ παρόν εκεί, ο λαός του τα πει αυτά, έτσι. Μα λέει, εγώ τη φόρεσα άμφια, λέει, ο ιερέας, παρακολούθησα μόνο να δω τι γίνεται. Ναι, λέει,
Αλλά όταν ευλογούσε, λέει, ο Λατινόφρονας, ο Πατριάρχης, έφτανε και σένα η ευλογία του. Και υποσχέθηκε, λέει, με τα αναθεμάτων και αρών και κατάρες και όλα αυτά, ότι δεν θα ξανακάνει τέτοιο πράγμα, και έτσι κατόρθωσε να φέρει πάλι τους χριστιανούς στην εκκλησία. Αυτά τα γράφει ο Σύμβεστρος ο Σιρόπουλος. Και τι σημαίνει αυτό, αδελφοί μου? Αυτό σημαίνει ότι εμείς σήμερα τα έχουμε ξεπουλήσει όλα. Ο λαός είχε τέτοια αισθητήρια, ήταν τόσο άγρυπνος. Υπήρχαν και αυτοί που είχαν προσκυνήσει, βέβαια, έτσι. Είχε χωριστεί ο λαός. Αλλά αυτοί που ήταν ξύπνοι και άγρυπνοι ήταν φρουροί της πίστεως. Και ο λαός είναι το τελευταίο οχυρό, όπως σας έχω πει. Και βλέπετε και στην περίπτωση του Αγίου Μάρκου. Έλεγξε τον ιερέα, γιατί? Επειδή βρέθηκε απλώς σε μια τελετή, βρέθηκε, ούτε φόρεσε άμφια ούτε τίποτα. Παραβρέθηκε να δει τι γίνεται. Από περιέργεια, θα λέγαμε. Και ο λαός αποτυχίστηκε από τον ιερέα. Μέχρι να δώσει υπόσχεση ότι δεν θα το ξανακάνει αυτό το πράγμα. Και εμείς τι κάνουμε σήμερα? Βλέπουμε να φιλούνται με τους παπικούς, να συμπροσεύχονται, να υπογράφουν συμφωνίες, να γίνεται η σύνοδος στην Κρήτη, όλα αυτά που τα ακούμε κλπ. Και πηγαίνουμε στους παπάδες μας, τους προσκυνούμε, παίρνουμε αντίδωρα από το χέρι τους, όλα αυτά. Τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν έχουμε το ίδιο αισθητήριο με τους τότε χριστιανούς. Έχει αμβληθεί το κριτήριο της πίστεως. Και λέμε τώρα τι να κάνουμε εμείς θα βγάλουμε το φίδι από την τρύπα. Οι ιερείς θα τα λύσουν τα προβλήματα, η πνευματική, το Άγιο Όρος και όλα αυτά τα πράγματα που βάζουμε μέσα μας σαν δικαιολογίες. Ενώ ο καθένας από εμάς, όπως ο Άγιος Μάρκος, θεώρησε υπεύθυνο τον εαυτό του και ήταν μονομάχος και πρόμαχος της πίστεως στη Σύνοδο και μετά τη Σύνοδο και όλα αυτά. Έτσι και ο καθένας από εμάς πρέπει να ενεργεί στα θέματα της πίστεως σαν να μην υπάρχει άλλος. Σαν να είναι μόνος του. Πες ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος να υπερασπιστεί την πίστη. Θα προδώσεις ή είσαι μόνος. Τι θα κάνεις? Πρέπει να κάνεις αυτό που έκανε και ο Άγιος Μάρκος. Πρέπει να κάνεις αυτό που έκαναν οι χριστιανοί τότε που δεν πατήσανε στην εκκλησία. Μα και τι θα κάνω, θα μείνω χωρίς λειτουργία, χωρίς αυτά, χωρίς αντίδωρο, χωρίς μυστήρια, χωρίς τίποτα? Η Ορθοδοξία πληρώνεται, αδελφοί μου. Η Ορθοδοξία πληρώνεται και πληρώνεται ακριβά. Και όταν θα φτάσουν οι πιο δύσκολες ημέρες, που τότε θα χρειαστεί ή να προσκυνήσουμε τον Αντίχριστο και όλα αυτά, τη νέα εποχή, τη σκλαβιά, την ηλεκτρονική σκλαβιά στην οποία μας βάζουν ήδη μέσα, τότε τι θα κάνουμε? Θα προδώσουμε ή θα σταθούμε όρθιοι, θα πεινάσουμε, θα διψάσουμε, θα θελήσουμε να κάνουμε αυτά που κάνανε οι Άγιοι, ο Άγιος Μάξιμος που του κόψαν το χέρι, τη γλώσσα και δεν πρόδωσε στην πίστη? Ή θα πούμε τώρα τι να κάνουμε, αφού όλοι οι παπάδες, οι δεσποτάδες, το Άγιο Όρος, οι ηγούμενοι και οι πνευματικοί μας και οι μεγαλόσχημοι και όλα αυτά τα πράγματα, εμείς, ποιος είμαι εγώ? Ποιος είσαι εσύ? Είσαι μέλος του σώματος του Χριστού. Μα και όλα τα άλλα τα μέλη, τι κάνουν τα άλλα μέλη? Όταν προδώσουν τα μέλη αποκόπτονται, αλλά το σώμα, λένε οι πατέρες, μένει πάλι ακέραιο. Όπως έφυγαν οι παπικοί, ένα μεγάλο μέρος, έτσι, γιατί το Πατριαρχείο της Ρώμης είχε και όλο το δυτικό κόσμο. Εκατομμύρια άνθρωποι αποκόπηκαν. Το σώμα, λέει, έμεινε πάλι ακέραιο. Και τρεις χριστιανοί να βρεθούν Ορθόδοξοι, το σώμα πάλι είναι ακέραιο. Απλώς εκπίπτουν από μέλη του σώματος του Χριστού όσοι προδώσουν στην πίστη. Αυτά λοιπόν για τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, και να πούμε δύο λόγια και για τον Άγιο Μάξιμο που γιορτάζει σήμερα, εις τιμή και μνήμη του Αγίου Μαξίμου, να αποδώσουμε ένα φόρο τιμής και εμείς τον Άγιο Μάξιμο, ο οποίος και αυτός ήταν μόνος του σχεδόν μόνος του την εποχή του μονοθελητισμού, μιας άλλης αιρέσεως, μεγάλης αιρέσεως μονοθελητισμού και μονοενεργητισμού, σε μια άλλη αίρεση, και αυτός αντιστάθηκε στην αίρεση αυτή, εδιώχθηκε. Τον έφερανε από την Ρώμη, εχμάλωτο, στην Κωνσταντινούπολη, να απολογηθεί στον αυτοκράτορα. Τον εστήλανε εξορία. Τον ερωτάνε και στην εξορία, έστελνε αντιπροσώπους ο αυτοκράτορας. Τον έβλεπε αμετάθετο. Έστελνε επισκόπους, πατρικίους και λοιπά, αξιωματούχους αυτοκρατορίας, να τον ερωτάνε, να δουν αν άλλαξε. Και τι περιμένανε και τι του λέγανε του Αγίου Μαξίμου? Λέει, πρέπει να κοινωνήσεις. Είχε αποτυχιστεί ο Άγιος Μάξιμος από τον Πατριάρχη και από όλα τα άλλα πατριαρχία όσα είχαν προδώσει στην πίστη. Και τι του λέγανε? Πρέπει, λέει, να κοινωνήσεις κι εσύ με το Πατριαρχείο
της Κωνσταντινούπολης με το Βυζάντιο, όπως το ονόμαζαν, να κοινωνήσεις και εσύ, γιατί άμα λέει εσύ αντιστέκεσαι και οι άλλοι λέει, βλέποντας το παράδειγμά σου, αντιστέκονται και αυτοί. Άμα εσύ λέει επικοινωνήσεις, κοινωνήσεις εκκλησιαστικά με το Πατριαρχείο, τους άλλους όρους λέει εύκολα λέει, θα τους κάνουμε και αυτούς να κοινωνήσουν μαζί με το Πατριαρχείο. Και δεν επικοινωνούσε. Τον ερωτάγανε, τον ξαναρωτάγανε, τον φέρανε στην Κωνσταντινούπολη, μπροστά σε σύγκλητο, στην εξουσία, ας πούμε, εκεί το εξουσιαστικό σώμα που ήταν ο αυτοκράτορας και η σύγκλητος, τον έφεραν, τον ανακρίνανε. Δεν υποχώρησε ο Άγιος Μάξιμος και σε κάποια στιγμή του λένε κάτι το οποίο μας αφορά και εμάς σήμερα. Του λένε «Συ μόνο σώζει και πάντες απολύνται». Τι μας παριστάνεις, εσύ μόνος σου θα σωθείς και όλοι εμείς θα χαθούμε. Αυτό δεν μας λένε και εμάς σήμερα. Εσύ είσαστε οι Ορθόδοξοι, αποτυχισμένοι οι άλλοι κλπ. Και όλοι οι άλλοι είναι κολλασμένοι. Και τι, ο Άγιος Μάξιμος τι απάντησε. Οι τρεις παιδες λέει, οι οποίοι δεν προσκύνησαν λέει την εικόνα τη χρυσή του Ναβουχοδονόσορος κλπ. Ενώ όλοι οι άλλοι λέει, προσκυνούσαν, αυτοί λέει, δεν τους κοίταξαν τι κάνουν οι άλλοι, δεν τους κατέκριναν. Αλλά κοίταξαν αυτοί να διατηρήσουν τον εαυτό τους στην ευσέβεια. Δεν κοίταξαν λέει, τι κάνουν οι άλλοι. Τους έφερε παράδειγμα, βλέπετε, από την Παλαιά Διαθήκη, τότε που οι τρεις παιδες δεν προσκύνησαν, τους έβαλαν στην κάμινο του πυρός κλπ. Όλα αυτά, έγινε θαύμα μέσα και δεν τους έκαψε η κάμινος. Αλλά αυτοί λέει, δεν κοίταξαν τι κάνουν οι άλλοι που προσκυνήσανε. Έτσι και εμείς λοιπόν τώρα, όταν μας λένε, «Συ μόνο σώζει και πάντες απόλυνται, εσύ θα σωθείς μόνο, οι αποτυχισμένοι μόνο θα σωθούνε». Δεν ξέρουμε εμείς ποιος θα σωθούμε. Μπορεί και εμείς να μην σωθούμε. Πού ξέρουμε αν θα σωθούμε, αν θα προδώσουμε αύριο και θα γίνουμε χειρότεροι από τους σημερινούς οικουμενιστές. Πού να ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Αλλά εμείς τι κοιτάμε. Αυτό που είπαν οι πατέρες, αυτό να τηρήσουμε. Έστω και αν δεν το τηρήσει κανένας άλλος. Πρέπει να τηρήσουμε αυτά που είπαν οι άγιοι μας, έστω και αν δεν τα τηρήσει κανένας άλλος. Και σε κάποια στιγμή, ήταν 80 και χρονών τότε στην ηλικία και δεν σεβάστηκαν ούτε την ηλικία του, τα άσπα του γένια κλπ. Του Αγίου Μαξίμου και του κόβουν τη γλώσσα και το δεξί χέρι με το οποίο έγραφε και τη γλώσσα με την οποία εκήρυτε. Ήταν ρητορικότατος ο Άγιος Μάξιμος. Και μετά έγινε θαύμα και λέει ο βιογράφος του, ομιλούσε καλύτερα λέει από πριν. Χωρίς γλώσσα. Ομιλούσε λέει καλύτερα λέει από πριν. Πιο ρητορικά και με πιο καλή έτσι, εφράδια θα λέγαμε έτσι. Ομιλούσε, έγινε θαύμα τότε. Αλλά είχε πίστη όμως στο Θεό, έτσι, είχε πίστη στο Θεό, τον εξορίσανε λοιπόν πάλι σε μια απομακρυσμένη περιοχή της αυτοκρατορίας και πέθανε εκεί έχοντας υπομείνει όλα αυτά τα βάσανα χάρη της Ορθοδοξίας. Προετοίμασε όμως ο Άγιος Μάξιμος, προετοίμασε με αυτά τα πράγματα, με τους αγώνες που έκανε και με όλη αυτή τη διδασκαλία του, προετοίμασε την 6η Οικουμενική Σύνοδο, η οποία κατ' ουσίαν 6η Οικουμενική Σύνοδο επισφράγησε τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου, κατεδίκασε το μονοθελητισμό και το μονοενεργητισμό και καθαίρεσε τους πατριάρχες, τον Πύρο, τον Σέργιο, τον Παύλο κλπ. Τους πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι είχαν αυτή την αίρεση. Η 6η Οικουμενική Σύνοδο, η οποία έγινε λίγο μετά το θάνατο του Αγίου Μαξίμου, του ομολογητού. Βλέπετε λοιπόν η Ορθοδοξία τότε, την εποχή εκείνη, επολεμήθηκε από την αίρεση του μονοθελητισμού, αλλά επανήλθε πάλι στην Ορθοδοξία στα έσχατα χρόνια τα οποία βρισκόμαστε. Το πιο πιθανό, εφόσον πιστεύουμε ότι είναι τα έσχατα χρόνια, είναι να μην επανέλθει η Ορθοδοξία πάλι, να είναι κυνηγημένη η Ορθοδοξία και να επικρατήσει η αίρεση του οικουμενισμού, η οποία ταιριάζει άριστα. Ταιριάζει απόλυτα με τη νέα εποχή, με την παγκοσμιοποίηση, με την παγκόσμια δικτατορία στην οποία ήδη εισερχόμεθα. Ταιριάζει άριστα η αίρεση του οικουμενισμού. Γι' αυτό βλέπετε τους δεσποτάδες μας να τα πηγαίνουν τόσο ωραία με τους μασόνους, με τους αιρετικούς, με τους πολιτικάντιδες, με όλους και πουθενά να μην λένε όχι, τίποτα. Μου φέρανε, θα σας πω αυτό μόνο, από τα σημερινά γεγονότα, αδελφοί μου, για να κλείσουμε τις σκέψεις μας, μου φέρανε αυτή την περίοδο. Κάποια κείμενα από φωτοτυπίες από τα θρησκευτικά της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Η 5η τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Τους έχουν πάρει τα βιβλία τα παλαιά και τους λένε στους καθηγητές, τους λένε θα μπείτε σε αυτό το ιστολόγιο, τη σελίδα, την ιστοσελίδα όπως τα λέτε, και θα βρείτε εκεί την ύλη που πρέπει να διδάξετε. Και μου την πήρε ο δάσκαλος της 5ης τάξης από ένα σχολείο από το Βόλο και μου τη φωτοτύπησε και μου την έφερε. Είναι να φρίξετε.
Κανονικά, όποιος είναι ορθόδοξος γονέας, δεν πρέπει να το στείλει το παιδί του στα θρησκευτικά αυτά που μαθαίνονται. Και έλεγε, ας πούμε, για ένα θέμα. Αυτό το πράγμα ήθελα να συζητήσουν, ας πούμε, για τη δικαιοσύνη, για την ανδρεία, για οτιδήποτε θέλουν. Και λένε, ο Χριστός, το Ευαγγέλιο είπε αυτό. Ο Βούδας είπε εκείνο. Ο Μωάμεθ είπε το άλλο. Το ΟΗΕ, περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είπε αυτό. Θρησκευτικά τώρα, να μάθει το παιδί τώρα. Όλα τα ισοπεδώνουμε και όλα φαίνονται ότι είναι το ίδιο. Για οποιοδήποτε θέμα έλεγε τι είπε ο Βούδας, τι είπε ο ένας και κάτι άλλο άγνωστοι, ας πούμε, ο Κομφούκιος και κάποιοι αυτοί. Άλλα πράγματα άσχετα και τα εξισώνουν αυτά με το Ευαγγέλιο. Αυτό θα πει θρησκεολογία. Αυτό μαθαίνουν πλέον τα παιδιά και θα βγουν και βιβλία. Τώρα θα τυπωθούν και βιβλία που θα είναι πάνω σε αυτό τον τύπο τα βιβλία αυτά. Αυτά πλέον μαθαίνουν τα παιδιά. Εξισώνουν την Ορθοδοξία, την αλήθεια με το ψεύδος. Και γι' αυτό το λόγο, βλέπετε, οι Ιαχωβάδες είχαν τη δύναμη να πούν το παιδί μου δεν θέλω να παρακολουθεί θρησκευτικά. Και οι μουσουλμάνοι το κάνουν αυτό. Εμείς οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε αυτή τη δύναμη. Ντρεπόμαστε. Ντρεπόμαστε. Αυτό είναι το κατάντημά μας. Και περιμένουμε τώρα να ομολογήσουμε στην πίστη. Να ομολογήσουμε στην πίστη, οι οποίοι δεν μπορούμε να πούμε ένα όχι στο παιδί μας να μην πάει να παρακολουθήσει με την υπογραφή τη δική μας τα θρησκευτικά που είναι αυτά. Τι δεν είναι θρησκευτικά. Αυτά είναι δηλαδή εξαθλίωση των θρησκευτικών. Και θα αγωνιστούμε τώρα για την Ορθοδοξία στα έσκατα χρόνια και λοιπά, για τον Οικουμενισμό. Θα αποτυχιστούμε, υποτίθεται, και θα κάνουμε και θα δείξουμε. Μόλις έρθουν οι πρώτες δυσκολίες, γιατί τώρα ακόμη δεν συναντάμε δυσκολίες. Δηλαδή είμαστε αποτυχισμένοι, χωρίς να περνάμε καμιά δυσκολία. Τώρα σιγά σιγά που θα αρχίσουν να σφίγγουν τα σχοινιά, αυτοί που μας κυβερνάνε και αυτοί που μας εξουσιάζουν, πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες, γιατί είπαμε πηγαίνουν μαζί αυτοί, είναι αδελφάκια. Μόλις αρχίσουν και σφίγγουν τα σχοινιά και πρέπει, ας πούμε, να πάρουμε τώρα την κάρτα του πολίτη, μετά από λίγο θα μας τη βάλουν πάνω στο χέρι μας και όλα αυτά τα πράγματα και θα αρχίσουμε να στερούμεθα και να πούμε τι θα κάνω τώρα, θα βγω εκτός προγράμματος, εκτός, ας πούμε, από το όλο σύστημα. Τότε που θα αρχίσει να πληρώνεται η Ορθοδοξία. Τώρα σήμερα τι πληρώνουμε για την Ορθοδοξία? Ό,τι πόλεμο κάνουμε εναντίον των παθών μας. Αυτό πληρώνουμε μόνο, τίποτα άλλο. Και είμαστε και αποτυχισμένοι χωρίς να στερούμε θα τίποτα. Και τα μυστήριά μας ακόμα τα έχουμε, με λίγη δυσκολία εν πάση περιπτώσει, πάντως τα έχουμε όλα, δεν μας λείπει τίποτα. Όταν αρχίζουν και μας λείπουν και τα υλικά και τα πνευματικά, τότε θα φανεί αν έχουμε το φρόνημα των παλαιών πατέρων, του Αγίου Μαξίμου και του Αγίου Μάρκου, του Ευγενικού, ή έχουμε το φρόνημα των συγχρόνων που είναι ενδοτική, δηλαδή συμβιβαστική, να τα βρούμε, να συμβιβαστούμε. Θα κάνουμε εμείς λίγο πίσω, θα κάνουν και οι παπικοί λίγο πίσω και οι προτεστάντες και θα κάνουμε μία πανθρησκεία. Αυτή η πανθρησκεία είναι το μοτίβο από θρησκευτικής πλευράς της νέας εποχής. Δηλαδή να υπάρχει μία θρησκεία, όπως θα υπάρχει και μία κυβέρνηση για τα πολιτικά και τα οικονομικά και όλα αυτά, θα υπάρχει και μία θρησκεία για τα θρησκευτικά και τα πνευματικά και ο Χριστός με τον Βούδα, με τον Μωάμεθ και με τους άλλους και με τους Εβραίους θα είναι ίσως και θα μαθαίνουν τα παιδιά αυτά τα θρησκευτικά και ο καθένας θα πιστεύει από εκεί πέρα ό,τι θέλει. Αλλά θα είμαστε ενωμένοι όλοι και θα έχουμε κοινές εορτές. Αυτά λοιπόν τα πράγματα είχα να σας πω, αδελφοί μου, για τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή και για τον Άγιο Μάρκο, επίσκοπο Εφέσου τον Ευγενικό, που η Εκκλησία μας σήμερα γιορτάζει τον Άγιο Μάξιμο και προχτές εορτάζει τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Και θα ήθελα φεύγοντας να βάλουμε λίγο στο μυαλό μας αυτά τα πράγματα και να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς δεν έχουμε το φρόνημα των πατέρων αυτών. Δεν το έχουμε εμείς αυτό το φρόνημα. Να διορθώσουμε λίγο τη διάθεσή μας, την προαίρεση. Είναι θέμα προαιρέσεως. Να διορθώσουμε λίγο την προαίρεσή μας, γιατί όταν έρθουν πιο δύσκολες στιγμές, ασφαλώς και εμείς θα προδώσουμε, θα συμβιβαστούμε. Και να κλείσουμε με ένα λόγο που είπε ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, και τον οποίο έχει μεγάλη σημασία, και γι' αυτό θέλω με αυτά τα λόγια του Αγίου Μαξίμου να κλείσουμε τις σκέψεις μας. Λέει, πάσα λέξεις ή φωνή μη της πατράσει ηρημένη καινοτομία προδήλως καθέστηκε. Κάθε λέξη, λέει, ή φωνή που δεν την είπαν οι πατέρες είναι καινοτομία. Καινοτομία σημαίνει αίρεση. Προδήλως, φανερά. Είναι αίρεση, λέει, κάθε λέξη ή κάθε φωνή που εμείς μπορούμε να την αποδεχθούμε και δεν την είπαν οι πατέρες. Και εκ του αντιθέτου. Οτιδήποτε είπαν οι πατέρες και εμείς το κόψουμε, πάλι είναι καινοτομία. Και κάτι να
προσθέσουμε που δεν το πάνε και κάτι να αφαιρέσουμε που το πάνε. Είναι καινοτομία αυτό. Πόσα τέτοια πράγματα σήμερα έχουμε προσθέσει και έχουμε αφαιρέσει, τις συμπροσευχές, να πούμε τον οικουμενισμό, να πούμε τους Αγίους, τους Μασόνους και τους οικουμενιστές που έχουν κάνει τύπο Χρυσοστόμου Σμύρνης, ή να πούμε και αυτό που μας λένε οι παλιομερολογίτες, να πούμε και αυτό που λέει το ημερολόγιο είναι ευλογημένο και αυτά, και το είπε θέσπισε πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Είπε τίποτα κανένας πατέρας γι' αυτό? Είναι καινοτομία όταν κάτι, ας πούμε, πούμε ότι αυτό το είπαν οι πατέρες και δεν το έχουν οι πατέρες, είναι καινοτομία και αυτό το πράγμα, έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε βάλει πολλά μέσα, έχουμε βάλει πολύ νερό στο κρασί μας, όχι λέξεις, όχι αυτά, αλλά και συνήθειες. Συνηθίσαμε πλέον να βλέπουμε τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς, συνηθίσαμε πλέον όλο αυτό το νεωτεριστικό πνεύμα, την εκμοντέρνηση της Εκκλησίας και όλα αυτά τα συνηθίσαμε. Και δεν μας κάνουν καμία εντύπωση. Και αυτό είναι το χειρότερο. Αλλά οι Άγιοι μας είπαν ότι κάθε λέξη ή φωνή μη της πατράσει ηρημένη, καινοτομία προδήλως καθέστηκε. Αυτό το είπε ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, και να το κρατήσουμε μέσα στην αυτή για να δούμε και εμείς τι καινοτομίες έχουμε κάνει, σε τι αιρέσεις έχουμε πέσει, ώστε να διορθωθούμε. Εύχομαι ο νέος χρόνος, αυτόν που ήδη τώρα στις πρώτες μέρες διαρχόμεθα, να είναι ευλογημένος και να κάνουμε λιγότερες αμαρτίες από πέρυσι και από τα άλλα χρόνια, να ζούμε με μετάνοια, γιατί δεν ξέρουμε πόσος θα είναι ο υπόλοιπος χρόνος της ζωής μας. Αμήν.